και Σάρα. Προσέρχεστε αυτοβούλος και αβιάστος στην ιερή αυτή τελετή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδερφοί, συγγενείς και φίλοι, ήρθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας για να προσευχηθούμε στον Κύριο να ενώσει τους δύο αυτούς νέους με τον ιερό δεσμό του γάμου. Εάν κάποιος γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας ομιλήσει τώρα. Ιδεμή ασιωπά. Θα παρακαλέσω τον αδερφό Ιορδάνη να μας φέρει μια προσευχή, να ευλογήσει ο Κύριος αυτήν την ώρα που θα μιλήσουμε το λόγο του και να ευλογήσει και τον αδερφό τον Τάγη και την αδερφή τη Σάρα, ώστε να φτιάξουν μια ωραία και ευλογημένη οικογένεια με τη βοήθεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μας. Εσύ θα τα διαφυλάξεις από κακούς και παραλόγους. Αμήν, Χριστέ μου. Θα τα διαφυλάξεις από τη σάρκα του Σκύρου. Από τις μεθοδίες του Ερθού, αλληλούια. Εις το όνομα και αφάλιση του Χριστού, φέρουμε ενωπιόν σου, Κύριε, αλληλούια. Αμήν. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ. Το ότι η ψυχή μου ψάλλει και υμνή, τη δόξα σου, τη θαυμαστή και μέσα απ' την καρδιά μου ταπεινά. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και μάλιστα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο, στη σελίδα 935, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε από τις γραφές που είναι μπροστά στα θρανία σας. Και θα παρακαλέσω να έχουμε λιγάκι ησυχία τώρα για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Και την τρίτη ημέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και η μαθαία αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έκουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού προς υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί δρύ ελήθινε έξ, κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. Καθώς ο αρχιτρίκλινος εγεύτη το είδωρ εισήνω μεταβιβλημένων και δεν ήξερε πόθεν είναι, οι υπηρέτες όμως ήξευρον οι αντλήσατε στο είδωρ, φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνον βάλει, και αφού πίωση πολύ τότε τον κατώτερον. Σε φύλαξε τον καλόν ίνον έως τώρα. Ταύτη την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού. Και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το πρώτο θαύμα που κάνει ο Χριστός το κάνει σε ένα γάμο. Να πει κανείς πήγε και στο γάμο ο Χριστός. Ο Χριστός όταν τον καλούμε στο γάμο μας έρχεται. Και πρώτος προσκεκλημένος εκτός από όλους εμάς οι οποίοι παρευρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ πέρα είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Τάκης και η Σάρα έχουν καλέσει και τον Κύριο Ιησού Χριστό στον γάμο τους και ανάμεσά μας αυτή την ώρα είναι και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και θέλουμε να ευλογήσει τον Τάκη και τη Σάρα. Και ξέρετε γιατί πηγαίνει ο Χριστός στο γάμο? Γιατί είναι ένας θεσμός που δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι μια κοινωνική εκδήλωση απλώς. Να χορέψουμε, να πιούμε, να ευχηθούμε, να πετάξουμε ρίζια. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Το γάμο είναι ένας θεσμός τον οποίον εθέσπισε ο ίδιος ο Θεός και μάλιστα μέσα στον παράδεισο. Είδε τον Αδάμ, τον έφτιαξε από χώμα, από τη γη και είπε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Επέρασαν από μπροστά του όλα τα ζώα, τα ονόμασε ο Αδάμ και είδε ο Θεός ότι με κανένα από αυτά τα ζώα δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Δεν μπορούσε να ανταλλάξει συναισθήματα, δεν μπορούσε να ανταλλάξει κουβέντα, δεν μπορούσε να έχει μια επικοινωνία. Και γι' αυτό είπε ο Θεός, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Με έχει τόσο ζώα, με έχει τόσο ωραίο κήπο. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται και ένα συμπλήρωμα. Και επέβαλε έκσταση επί τον Αδάμ, σε βαθύ ύπνο. Πήρε μία πλευρά του
και από την πλευρά έφτιαξε την Εύα. Και όταν την είδε ο Αδάμ, λέει αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός ελήφθη. Και τότε ο Θεός βάζει τον πρώτο κανόνα μέσα στον παράδεισο. Ποιος ήταν αυτός ο κανόνας? Και θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μία. Αργότερα ο Χριστός στην Καινή Θήκη θα πει ότι εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν γονείς. Τους έφτιαξε ο Θεός κατευθείαν. Όμως ο νόμος και ο κανόνας που διέπει την οικογένεια τον βάζει ο Θεός, διότι προβλέπει ο Θεός ότι αυτοί θα γεννήσουν παιδιά, θα αυξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν, θα φτιάξουν οικογένειες και θα αφήσει ο άνδρας τον πατέρα, θα αφήσει η γυναίκα το σπίτι της και θα ενωθούν και θα φτιάξουν μία οικογένεια και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Μεταξύ του ανδρός και της γυναικός βαθμός συγγενείας είναι μηδέν. Μεταξύ των παιδιών μας υπάρχει πρώτος βαθμός συγγένειας. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε το γάμο. Τώρα στην εποχή μας οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν, να τροποποιήσουν το γάμο. Να διορθώσουν το γάμο. Να αλλάξουν το γάμο. Σύμφωνο συμβίωση, απλή συμβίωση, συμβολιογραφική πράξη, ό,τι θέλετε. Αλλά όλα τα μοντέλα τα οποία έχουν προτείνει οι άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν αποτύχει. Δεν βλέπουμε να έχουν λιγότερα διαζύγια, δεν βλέπουμε να έχουν πιο καλές οικογένειες πλέον, τα παιδιά να μεγαλούν σε καλύτερο περιβάλλον. Μάλιστα οι πολιτείες οι οποίες θεωρούνται πιο προοδευτικές και πιο έτσι καλά οργανωμένες αναλαμβάνουν τα παιδιά εκείνων οι οποίοι κάναν παιδιά αλλά δεν μπορούν να ζήσουν ή διαλύσανε να τα μεγαλώσουμε εμείς. Αλλά δεν έφτιαξε ο Θεός αυτό. Δεν δημιούργησε ο Θεός αυτό. Ο Θεός δημιούργησε μη έναν άντρα και μία γυναίκα. Ούτε είπε στον Αδάμ, θα σου φτιάξω δύο-τρεις γυναίκες, να διαλέξεις μία όποια θέλεις, και άμα δεν σε αρέσει μία, να παίρνεις την άλλη. Και άμα δεν σε αρέσει μία, να πάρεις την άλλη. Δεν το έκανε έτσι ο Θεός. Έφτιαξε μία την Εύα και όταν την είδε ο Αδάμ, αυτήν αγάπησε. Όταν ο Ισαάκ είδε τη Ρεβέκα, την αγάπησε. Και αυτό είναι που φτιάχνει ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού μέσα στην οικογένεια. Ενώνει τους δύο αυτούς νέους και αγαπιούνται μεταξύ τους. Εκτός από την σαρκική έτσι, έλξη που έχουν, υπάρχει και η ψυχική. Υπάρχει ανάμεσά τους ένα δέσιμο. Και αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ώστε να υπάρχει ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα αισθάνονται ασφάλεια. Όταν τσακώνονται οι γονείς, όταν συγκρούονται οι γονείς, όταν υπάρχουν καθημερινές ρήξεις, τα παιδιά αισθάνονται ανασφάλεια. Με ποιονού το μέρος είσαι? Αυτό είναι μεγάλο δίλημα να βάλεις το παιδί. Το τραυματίζεις, το μαχαιρώνεις. Του δημιουργείς προβλήματα. Ο Θεός, αδελφοί, τα έχει φτιάξει ωραία. Τώρα εμείς καλούμεθα να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας προτείνει για να πάμε κι εμείς καλά στη ζωή μας. Όταν κάποιο μηχάνημα μας χαλάσει, την κουζίνα μας, το αμάξι μας, οτιδήποτε, πού το πάμε, στον κατασκευαστή. Και λέμε, τι πρέπει να κάνω, χάλασε αυτό, χάλασε εκείνο και εκεί θεωρούμε ότι είναι ο πιο αρμόδιος για να το διορθώσει. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε το γάμο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αν θέλουμε να πετύχουμε στο γάμο μας, χρειάζεται να επιστρέψουμε προς τον Θεό. Και να υποδεχθούμε αυτό που ο Θεός έχει φτιάξει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό να πηγαίνει μαζί με τους μαθητές του, είναι και η μητέρα του Κυρίου μαζί και πάνε σε αυτό το γάμο. Στο γάμο της Κανά, το λέμε συνέχεια. Αλλά εκεί στο γάμο συνέβη να τελειώσει το κρασί. Ποιος φταίει? Ξέρετε, όταν κάνουμε λάθη, όταν συμβαίνουν δυσκολίες, ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει. Αλλά όταν βρούμε ποιος φταίει, δεν λύσαμε το πρόβλημα. Μας έλειψε το κρασί. Ποιος φταίει? Ωραία, φταίει ο γαμπρός, φταίει η νύφη, φταίει ο πεθερός, φταίει η πεθερά, φταίνε όποιον βρούμε ότι φταίει. Λύθηκε το πρόβλημα? Δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο Χριστός δεν ήρθε για να δικάσει, αλλά ο Χριστός ήρθε για να μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματά μας και να διαχειριστούμε τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν στον δρόμο μας. Είναι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε «Και αν κάποιος δεν ακούει σε μένα και δεν ακούει τα λόγια μου, εγώ δεν τον κρίνω». Γιατί εγώ δεν ήρθα, λέει, για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διεμού. Και το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι κήρυγμα κρίσεως,
αλλά είναι κήρυγμα σωτηρίας. Τώρα, αν κάποιος δεν το δέχεται, είναι δική του δουλειά. Είναι ευθύνη δική του. Όμως καλούμεθα να μοιάσουμε στο Χριστό, ώστε το κήρυγμά μας να είναι κήρυγμα για σωτηρία των ανθρώπων. Και μάλιστα του κάθε αμαρτωλού. Μα εσύ δεν είσαι αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Λόγος έγινε σάρξ. Και κατοίκησε μεταξύ ημών πλήρης χάριτος και αληθείας. Και μας έφερε τον Λόγο του Θεού από τον ουρανό. Μας έφερε το θέλημα του Θεού από τον ουρανό. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεστεύει για μας. Και τον περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και εδώ στο γάμο, στο πρώτο πρόβλημα, τις πρώτες μέρες του γάμου, τι το θέλω, ποιος φταίει? Όποιος και να φταίει, ο Χριστός έχει τη λύση πάντα. Όποιο λάθος και να κάνουμε, υπάρχει λύση στο πρόβλημά μας. Όπου και αν σκοντάψουμε, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας δώσει το χέρι και να μας σηκώσει. Όπου και αν βρεθούμε και βυθιζόμαστε, όπως ο Πέτρος στη θάλασσα εκεί πέρα που έβλεπε τα κύματα και άρχισε να βυθίζεται, όταν φώναξε «Χριστέ μου, σώσε με», ο Χριστός τον άρπαξε από το χέρι και το σήκωσε πάνω. Ο λιγόπιστε του λέει «Στι εδίστασας». Καμιά φορά λιγοπιστούμε. Δεν πρέπει, αλλά μας συμβαίνει. Αλλά τον ευχαριστούμε, γιατί κι αν εμείς απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Όταν του φωνάξει «Χριστέ μου, σώσε με», έρχεται να σε σώσει. Όταν το βάλουμε στο πρόβλημά μας, στην οικογένειά μας, στη ζωή μας, εκεί που δυσκολευόμαστε, μα τώρα μέχρι τώρα δεν τα πήγαινα καλά μαζί του. Μέχρι τώρα έκανα το τι ήθελα. Μέχρι τώρα πήγαινα όπου ήθελα. Μέχρι τώρα συμπεριφερόμουν όπου ήθελα. Αλλά τώρα έχω πρόβλημα. Μπορείς να πας στον Χριστό. Και σε αυτή τη θέση που είσαι, να πεις «Χριστέ μου, σώσε με». Ξέρετε τι κάνει ο Χριστός? Ανοίγει την αγκαλιά του. Είναι εκείνος ο βοσκός, ο οποίος αφήνει τα 99 πρόβατα στη στάνη και πάει να βρει το πλανόμενο. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει τον άσωτο γιο να έρχεται από μακριά και τρέχει να τον συναντήσει, να τον αγκαλιάσει. Είναι έτοιμος να συνδράμει στο πρόβλημά μας. Σε περίμενα, λέει ο Χριστός. Πολύ καιρό σε περίμενα, αλλά έστω και έτσι είμαι έτοιμος να σε αγκαλιάσω, να σε καθαρίσω, να σε αγιάσω και να σε βοηθήσω. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί είναι πάντα πρόθυμος. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεστεύει για τον κάθε άνθρωπο. Έλειψε το κρασί. Η μόνη που ξέρει ποιος μπορεί να τους βοηθήσει είναι η μητέρα του Κυρίου. Γιατί τον έχει γεννήσει εκ Πνεύματος Αγίου. Ήρθε ο άγγελος και της είπε ότι θα γεννήσεις Υιόν εκ Πνεύματος Αγίου. Και εκείνη είπε «Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου, ιδού η δούλη σου». Εγεννήθηκε ο Χριστός. Μεγάλωσε και σε ηλικία 30 χρονών ανέλαβε την διακονία. Τώρα ήδη έχει διαλέξει τους μαθητές του, ήδη έχει βγει στη διακονία του και πάει και του κάνει αυτή την ωραία προσευχή. «Ίνον δεν έχουσι». Στο Χριστό δεν πάμε να δούμε τι να κάνει. Στο Χριστό πάμε και του λέμε το πρόβλημά μας. Όπως στο γιατρό δεν πάμε και του λέμε «Ξέρεις, θέλω να μου δώσεις αμοξίλ και αγουμεντίν ή αυτή το φάρμακο είναι ο φάρμακο». Του λέμε το πρόβλημά μας. Και όταν του λέμε στο Χριστό το πρόβλημά μας, εκείνος αναλαμβάνει και να μας δώσει και τη λύση, να μας δώσει τη θεραπεία. Να μας δώσει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να έρθει η λύση στο πρόβλημά μας. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Λέει «Μη με ερημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζω τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της ευχαριστίας. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Αυτό κάνουμε. Και δεν έχουμε μέρημνα. Το «δεν έχω μέρημνα» δεν σημαίνει δεν δουλεύω. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι ολημέρα στον καναπέ μου και περιμένω να μου έρθουν τα λεφτά, το φαγητό, τα ρούχα μου. Όχι. Κάνω ό,τι πρέπει και περνάει από το χέρι μου, αλλά το άγχος μου και η αγωνία μου έχει φύγει. Έχω τον Χριστό. Αυτός θα φροντίσει να πάνε όλα καλά. Και ξέρετε, λέει ο Χριστός, ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουν να σας προσθεθεί. Εγώ θα σας αφήσω, λέει ο Θεός. Θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. «Ίνον δεν έχουσι», τους λέει. Και τους λέει, «τι είναι μεταξύ μου και σου γίνε? Δεν ήρθε έτη η ώρα μου». Αλλά εκείνη επιμένει και λέει στους υπηρέτες και εκεί στο περιβάλλον «ό,τι σας λέγει κάμετε».
θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Κάνε ό,τι σου λέει ο Χριστός. Θέλεις να ευλογηθεί ο γάμος. Κάνε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Προτάσεις υπάρχουν πολλές. Σύμβουλοι υπάρχουν πολλοί. Στον κόσμο αυτό το οποίο ζούμε υπάρχουν οικογενειακοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι σύμβουλοι, οικονομικοί σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι. Για όλα τα θέματα, για όλες τις υποθέσεις. Αλλά υπάρχει ένας καλός σύμβουλος που είναι ο Ιησούς Χριστός. Υιός εδόθησε ημάς, παιδίον εγεννήθη ημάς και το όνομα αυτό είναι θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός αληθινός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Είναι αυτός ο οποίος στη συμβουλή του δεν πέφτει ποτέ έξω. Τι πιθανότητα έχω να πάω καλά με τη συμβουλή σου, κύριε Τάδε? Έχουμε μια πιθανότητα 60, 70, 80, 90%. Ως εκεί πάει η επιστήμη. Έχει ένα ποσοστό λάθος. Το 90% θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Στο Χριστό όμως δεν υπάρχει αποτυχία. Στο Χριστό δεν υπάρχει λάθος. Και όχι μόνο αυτό. Και αν κάτι στραβώσει και δεν το καταλάβω. Κύριε, εσύ δεν μου είπες να έρθω από εδώ. Εγώ σου είπα. Και τι γίνεται τώρα? Γιατί πάλι μπερδεύτηκα? Εγώ θα σε ξεμπερδέψω πάλι. Εγώ θα σε ελευθερώσω, λέει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είμαι μαζί σου. Και καλούμεθα να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό στη ζωή μας. Να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού. Για να το λέει, έτσι είναι. Εγώ μπορεί να μην ξέρω να το κάνω. Μπορεί να μην ξέρω να το εφαρμόσω ακόμα καλά. Αλλά στον δρόμο θα το μάθω. Από Χριστέ μου φώτισέ με. Πώς πρέπει να είναι? Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, ποια είναι η σχέση μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Και η σχέση του ανδρός με τη γυναίκα, των συζύγων δηλαδή, απεικονίζουν και αντικατοπτρίζουν τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες υποτάσσονται στους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οφείλει η γυναίκα να σέβεται και να υποτάσσεται τον άντρα της. Δεν μπορεί να σέβεται τον διευθυντή της, αυτό που είναι στη δουλειά. Φοβερός αυτός. Το μυαλό του είναι αστράφτη. Το δικό μου άντρας δεν τραβάει. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι έτσι. Για σένα ο άντρας είναι ο μοναδικός. Είναι αυτός τον οποίο σου χάρισε ο Θεός. Και καλείσαι μαζί να περπατήσεις και μαζί να βαδίσετε. Και όπως ο Χριστός υποτάσσεται όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά πάντα, έτσι και οι γυναίκες οφείλουν να υποτάσσονται στον άνδρα αυτόν κατά πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η γυναίκα να πει τη γνώμη της. Ό,τι πω εγώ, όχι, δεν είναι έτσι. Στο Χριστό πάμε και τα λέμε όλα. Και δεν φοβόμαστε. Και αισθανόμαστε τόσο άνετα που μπορεί στους ανθρώπους να μην έχουμε πει, στους πιο διπλανούς να μην έχουμε πει, αλλά στον Χριστό τα έχουμε πει όλα. Και εκείνος μας καταλαβαίνει. Και εκείνος μας αντιλαμβάνεται. Γιατί ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του άντρα. Πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό του άντρα. Οι άντρες, αγαπάτε τα γυναίκα σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Τώρα καλείται ο κάθε ένας να πάρει τη θέση που του λέει ο Λόγος του Θεού. Οφείλει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Και οφείλει ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Και να την αγαπάει με τον τρόπο που μας αγάπησε ο Χριστός. Να σέβεται όπως η Εκκλησία σέβεται και φοβάται τον Κύριο. Τότε έρχεται η ευλογία του Θεού μέσα σε αυτό το σπίτι. Ποιος έχει δίκιο? Όταν υπάρχουν συγκρούσεις, ο πιο ευλογημένος, ο πιο πνευματικός, παίρνει τη σωστή θέση και σώζεται και ο διπλανός μας. Καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε, να αγαπήσουμε, να συγχωρέσουμε, να αγκαλιάσουμε τη Ρωσία, Αμερική, αλλά ο πρώτος τον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε μαζί και να συγχωρέσουμε στον άλλον είναι ο άντρας και η γυναίκα. Με τα χρόνια έχουμε μάθει πολύ καλά ο ένας τον άλλον, τα ελαττώματά του, τα προτερήματά του. Και καλούμεθα ο ένας να συγχωρεί και να αγαπάει τον άλλον. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να συνεχίσει η οικογένεια. Μα αυτός είναι εγωιστής, μα αυτή θέλει το δικό της. Δεν υποχωρεί, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο ή κάνει το άλλο.
Δεν πάμε έτσι. Ξέρετε τι κάνουμε? Πάμε στον Χριστό μπροστά. Κύριε, η γυναίκα μου κάνει αυτό. Ξέρετε τι λέει ο Χριστός? Εσύ τι μου έχεις κάνει εμένα? Ω Κύριε, εγώ είμαι, άσε με, χάλια. Και τι κάνω εγώ σε σένα? Με αγαπάς, με συγχωρείς, με αποδέχεσαι, με αγκαλιάζεις, προσπαθείς να με μαλακώσεις. Κάνει και εσύ το ίδιο στη γυναίκα σου. Κύριε, ο άντρας μου είναι έτσι, είναι αυτό. Πώς συμπεριφέρεσαι στον Χριστό? Έτσι οφείλεις να δεις και τον άντρα σου. Και όταν πάρουμε το Ευαγγέλιο, αδερφοί, μπροστά μας, θα δούμε ότι θα ενώνεται το ζευγάρι. Είναι όπως η βίδα με το παξιμάδι. Το ένα γυρνάει από τη μια, το άλλο γυρνάει από την άλλη. Και όσο το γυρνάς έτσι, σφίγγουν αυτά. Σφίγγουνε. Και βλέπετε, όταν γυρνάει ο άνθρωπος, δεν μπορεί χωρίς τη γυναίκα του. Και όταν γυρνάει η γυναίκα, δεν μπορεί χωρίς τον άντρα της. Έχουν αγαπηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν πάει μαζί. Και όταν έχουν την ευλογία του Θεού, τότε τα χαίρεσαι αυτά τα ζευγάρι, βλέπεις γεροντάκια. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Ο ένας υπηρετεί τον άλλον. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός. Όμως ο κόσμος, όπως είπαμε, έχει τις δικές του προτάσεις, τους δικούς του τρόπους και λέει, δεν σ' αρέσει, άντε γεια. Μα δεν συμφωνούμε, μα έπαθε αυτό, έσπασε το πόδι, λέει, πού να κάθεσαι να τον υπηρετήσω, πάω να φύγω. Δεν είναι έτσι. Ο γάμος είναι αδιάλυτος. Δεν διαλύεται. Και ο μόνος λόγος για να χωρίσει το ζευγάρι είναι να πεθάνει ο ένας από τους δύο. Και εκτός εάν κάποιος από τους δύο φύγει, γιατί έχασε το μυαλό του και πορνεύσε ή μύχευσε. Αλλά δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Το Ευαγγέλιο δεν επιτρέπει το δεύτερο γάμο. Μα δεν είναι δίκαιο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Τι λέει? Μύχευσε ο ένας, θα μυχεύσει και ο άλλος. Οφθαλμών αντιοφθαλμού και αδόντα αντιοδόντος. Στο Ευαγγέλιο δεν είναι έτσι. Αμάρτησε ο ένας και αποστάτησε, γιατί είναι αποστασία από το Θεό αυτό. Εσύ μείνε στο Χριστό και στη θέση σου. Και θα αναλάβει ο Θεός. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν κάνω αυτό που έκανε το άλλο μέλος. Οφείλεις να μείνεις στη θέση που σε έχει τοποθετήσει ο Θεός. Όταν φεύγουμε από τον Χριστό, δεν φεύγει ο Χριστός από τη θέση του. Ο Χριστός μας περιμένει, αδερφοί. Δεν το κάνει αυτό ο Χριστός ποτέ. Ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Τώρα, εδώ πέρα, στο περίπτωσή μας, βλέπουμε ότι ό,τι σας λέγει κάμετε. Και ο Χριστός τους δίνει μια εντολή. Ποια είναι αυτή η εντολή? Υπήρχαν εκεί πέρα 6 ντρίες, οι οποίες χωρούσαν 2-3 μέτρα, δηλαδή 80 έως 120 λίτρα η καθεμία. Και τους λέει, γεμίστε τις ιδρύες νερό μέχρι πάνω. Νερό μέχρι πάνω, κρασί σου ζητήσαμε. Νερό θα μας βάλεις? Κάνε αυτό που σου λέει ο Χριστός. Υπάκουσες αυτό το οποίο λέει το Ευαγγέλιο, για να δεις το αποτέλεσμα στη ζωή σου. Για να δεις αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Θεός. Όταν πήγε ο τυφλός, ο οποίος ήταν εκγενετής, ο Χριστός έφτασε κάτω, έκανε πιλότο, βάλε στα μάτια του τυφλού και του λέει, πήγαινε νύψη την κολυβήτρα του Σιλάμ. Κύριε, εγώ περίμενα να βάλεις τα χέρια σε πάνω, να πεις ένα λόγο και να θεραπευτώ. Κάνε αυτό που σου λέει ο Χριστός και θα δεις το αποτέλεσμα. Η υπακοή στο λόγο του Θεού φέρνει το αποτέλεσμα στη ζωή μας. Γεύσαστε και είδετε ότι είναι αγαθός ο Θεός. Και καλούμεθα και οι χριστιανοί και αυτοί που πιστεύουν, αλλά και αυτοί που δεν πιστεύουν, να δοκιμάσουμε το Ευαγγέλιο. Δεν μας κοστίζει τίποτα. Δεν μας ζητάει λεφτά. Δοκίμασε να δεις τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Και πράγματι οι πειρέτες τις γέμισαν μέχρι πάνω νερό. Δεν ήταν και εύκολο. Πού να πάμε τώρα στην πηγή? Δεν ήταν χατζηβρίσεις μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να πάνε στην πηγή. Πόσο θα ήταν, 1000 μέτρα, 500 μέτρα, 2 χιλιόμετρα? Εξαρτάται. Αλλά κάνανε αυτό που τους είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος, χωρίς να πει δεύτερη κουβέντα, λέει στους υπηρέτες εκεί, δώστε στον αρχιτρίκλο να πει. Ο αρχιτρίκλος ήταν αυτός ο οποίος δοκίμαζε τα κρασιά. Πάνε, δοκιμάζουνε. Γαμπρέ, του λέει, κάνεις κάποιο λάθος. Πρώτα φέρνουν το καλό κρασί και μετά το δεύτερο κρασί.
Εσύ έφερες πρώτα το δεύτερο κρασί και τώρα μας φέρνεις το καλό κρασί. Τι ήταν αυτό που έκανες? Δεν ήξερε τι είχε κάνει ο Χριστός. Δεν ήξερε ότι αυτό το κρασί το έχει φτιάξει ο Κύριος. Και ό,τι φτιάχνει ο Θεός στη ζωή μας είναι πολύ ανώτερο και πολύ σπουδαιότερο και πολύ πιο ευλογημένο από αυτό που φτιάχνουμε εμείς. Εμείς ό,τι φτιάχνουμε θέλουμε να φτιάξουμε τέλειο. Αλλά η τελειότητα η δική μας είναι πεπερασμένη και περιορισμένη. Υπόκειται στις γνώσεις που έχουμε τη δεδομένη στιγμή. Και λέμε έτσι θα το κάνουμε για το καλύτερο. Αλλά αυτό που λέει ο Θεός και αυτό που φτιάχνει ο Θεός είναι πολύ ανώτερο και πολύ μεγαλύτερο. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο ανώτερες είναι οι βουλές μου από τις βουλές σας και ο Δήμος από τα σοδού σας, λέει ο Θεός. Την προηγούμενη καιρό, δηλαδή την προηγούμενο αιώνα, τα τελευταία 30 χρόνια, οι γυναίκες δεν θυλάζαν τα παιδιά τους. Γιατί είχαν χαλάσει το σώμα τους, γιατί είχαν βρει τα γάλατα τα οποία είναι για την πρεφική ηλικία, για την νεογνική ηλικία, την πρεφική, αργότερη την παιδική. Άρα είχαμε εξασφαλίσει, είχαμε μιμηθεί αρκετά καλά το γάλα της μητέρας. Άρα το κάναμε καλά. Έλα όμως που τώρα η επιστήμη βρέθηκε ότι έτσι όπως το έφτιαξε ο Θεός ήταν τέλειο. Σε σημείο που όταν κάποια γυναίκα δεν θέλει να θυλάσει το παιδί της, τη βάζουν να υπογράψει ότι με δική της ευθύνη το υπογράφει. Δεν το θυλάζει. Γιατί έχουν δει ότι όταν το θυλάσει η μάνα το παιδί, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ψυχοσωματική του ανάπτυξη, αλλά και για την βρεφική και την παιδική ηλικία, αλλά και για τη μετέπειτα ηλικία. Λένε ότι ακόμα και αυτή η θέση που το βάζει το παιδί και κοιτιώνται, το πρώτο τρίμηνο δεν αναγνωρίζει το παιδί πολλά. Τι βλέπει? Τη ματιά της μάνας. Και αισθάνεται τη μεγίστη ασφάλεια εκείνη την ώρα. Το έχει ανάγκη καθώς βγήκε από την κοιλιά της μάνας του και βγήκε σε ένα καινούριο περιβάλλον. Το χρειάζεται. Και εμείς το στερούμε. Αλλά ποιος το φτιάξει να είναι έτσι? Ο Θεός. Ο Θεός το έχει φτιάξει να είναι έτσι. Και εκφύσεως οι μανάδες μέχρι πριν από τις αρχές του 20ου αιώνα θυλάζαν τα παιδιά τους και μάλιστα μέχρι 2-3 χρονών. Μετά βέβαια μπήκε η μόδα, μπήκε να φαίνεται γυναίκα διαφορετική, ανώτερη, νομίζει ότι αυτό που θα φτιάξει είναι καλύτερο από αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός και χαλάμε αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε γιατί είναι ο Δημιουργός και γνωρίζει τα πάντα. Και ξέρει τα πάντα καλύτερα από ό,τι τα ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό και αξίζει να τον ακούσουμε και να εμπιστευτούμε αυτά τα οποία μας λέει. Εδώ πέρα το κρασί που φτιάχνει ο Χριστός είναι πολύ ανώτερο από το κρασί που είχε ετοιμάσει ο γαμπρός. Και λέτε να πήγε δεύτερο κρασί ο γαμπρός. Είναι κανείς που στο γάμο του θα πάρει δεύτερο κρασί, ένα έτσι ξυδιασμένο για να και καλά να δεύτερο να... Το καλύτερο θα πάρει και μέσα στις δυνατότητες του ό,τι καλύτερο μπορεί κάνει. Και ό,τι καλύτερο μπορούμε κάνουμε. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ ανώτερο από αυτό που φτιάχνουμε εμείς. Και να πούμε και κάτι άλλο. Πολλές φορές ψάχνουμε τελειότητα και καλά κάνουμε να τα φτιάξουμε όλα τέλεια. Αλλά λέμε Κύριε, αυτό που φτιάξαμε έλα εσύ να το ευλογήσεις. Έλα εσύ να το ομορφύνεις. Έλα εσύ να το κάνεις ωραίο. Για να υπάρχει ομορφιά ανάμεσά μας. Ακόμα και τις διακοπές μας. Πού πάμε? Έλα εσύ να τις ευλογήσεις. Να περάσουμε ωραία, ευλογημένα, χαρούμενα, με ειρήνη μες στην καρδιά μας. Να ξεκουραστούμε. Να μας δώσει ανάπαυση στην ψυχή μας, στο μυαλό μας. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Γιατί ο Κύριος έρχεται όπου τον φωνάξουμε. Ο μόνος μέρος που δεν έρχεται είναι να πάμε στην αμαρτία. Εκεί δεν έρχεται ο Χριστός μαζί μας. Όταν είμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος έρχεται πάντα μαζί μας να μας ευλογήσει και να κάνει το καλύτερο για μας. Εδώ πέρα λοιπόν, το κρασί που φτιάχνει ο Χριστός είναι το καλύτερο. Και θέλουμε, όπως είπαμε, εμείς κάνουμε το καλύτερο ό,τι μπορούμε. Στη δουλειά μας, στη σχέση μας μεταξύ μας, στα παιδιά μας, να τα μεγαλώσουμε, να τα πάμε σχολείο, να τα φροντίσουμε. Αλλά λέμε Κύριε, έλα εσύ να διορθώσεις κάθε τι που λείπει. Κάθε τι που εμείς δεν το κάνουμε καλά, κάθε τι που εμείς δεν το ξέρουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογήσει τον Τάκη και τη Σάρα. Βεβαίως ήδη είναι ευλογημένοι. Ήδη έχουν καλέσει τον Κύριο στο σπίτι τους και ξεκινήσαν μαζί με τον Χριστό. Και εμείς όλοι θα προσευχηθούμε ο Κύριος να τους ευλογήσει κατά πάντα. Και ο Θεός να είναι μαζί τους στο ταξίδι αυτή της ζωής,
μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να παραλάβει την Εκκλησία Του, ή αν έχει αργήσει, να πάμε μαζί Του και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Να ψάλουμε τον ύμνο 541. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους δύο έθεσ' αυτούς κατ' εικόνα Θεού και ευλόγησε δόξα, δόξα σε ο Θεέ. Αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού και ζωή τους σαν φως να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε, ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε ο Θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και δυνάμων αυτούς και προστάτευ' αυτούς εράνιε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε ο Θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Αγαπητέ αδερφέ Τάκη, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδερφή Σάρα για σύζυγο, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, η ενάρετος γηνή παρά Κυρίου δίδεται. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ότι θα αγαπάς αυτήν σαν το ειδικό σου σώμα, όπως ο Κύριος Ιησούς αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνεχίσει με φρόνηση μαζί της, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από ειδών τιμή σε αυτήν σαν σε σκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμων της χάριτος της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, και δεν θα είσαι πικρός προς αυτήν. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο ο θάνατος κατά την εντολή του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή αδερφή Σάρα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει τον αδερφό Τάκη για σύζυγο, όπως ο Θεός έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία Του σαν ύφη κυκοσμένη. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου ότι θα υποτάσσεσαι σε αυτόν κατά πάντα, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι δεν θα αυθεντεύεις τον άνδρα σου, αλλά θα ησυχάζεις και θα σέβεσαι αυτόν, όπως είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα είσαι ευπηθής για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος κατά την εντολή του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Μετά από την ομολογία σας αυτή, εγώ σαν λειτουργός Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας σας ανακηρύσω οι συζύγους. Και εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Να προσευχθούμε. Πατέρα μας αγαπημένε, με σέβας και με βλάβια στεκόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέγου σου δια του αίματος του Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε, Κυριέ μας και Θεέ μας, γιατί μας δίνεις αυτή την
ευκαιρία, αυτή την, το δικαίωμα να σε αποκαλούμε πατέρα μας. Και φέρουμε ενώπιόν σου τα αδέρφια μας, τον Τάκη και τη Σάρα, κύριε Θεέ μας. Εσύ, κύριε μας, να σε ευλογήσεις κατά πάντα. Με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Εσύ να είσαι ανάμεσά τους και να τους ευλογείς. Να τους δίνεις την αγάπη σου, την ειρήνη σου, τη χαρά του Αγίου σου Πνεύματος. Εσύ να τους κατευθύνεις στην οδό σου και να προπορεύεσαι εμπροσθέν τους. Εσύ, κύριε μας, να τους δώσεις καλούς απογόνους. Να τους δώσεις επιτυχία και στη ζωή τους, κύριε, και να τους ευωδώνεις, κύριε, εις όσα εκείνοι κάνουν. Εσύ, κύριε μας και Θεέ μας, να τους δίνεις χάρη, ώστε να βρίσκουν χάρη παρά Θεό και ανθρώπους, ώστε να είναι φανερή σε όλους η προκοπή τους, κύριε Θεέ μας. Εσύ να τους έχεις πάντα αγαπημένους, κύριε, και ενωμένους, και να περιμένουν να έρθεις να τους παραλάβεις για να ζήσουν αιώνια μαζί σου, μαζί με όλη την Εκκλησία σου. Τους αφιερώνουμε στη χάρη σου και σε παρακαλούμε η χάρη του Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Όλα αυτά σας ζητούμε στο όνομα του Χριστού και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν. Καθίστε, αδερφοί. Θα ψάλουμε τον ύμνο 543. Και θα μας μοιράσουν τις μπουμπουνιέρες. Ο Δημιούργε των πάντων αγαθών συγχωρήγε, ποιητή των πρωτοπλάστων σε δοξάζουμε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και ένωσε, σοι που θέλησε στο γάμο, και με το γάμα στην Κανά, σοι δώρησε πλούσια τις ευχές και ους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Συγκετεύουμε Πατέρα με το Πνεύμα σου έλθε και τους όνει φως τούτους σοι ευλόγησε Θεέ. Σοι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και μες στη ειρήνη όσο ζουν επί γης. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Δώσε να'ν επί στη δούλη του Χριστού σοι δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούνε σε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους
έτος και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και μες στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Σι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Σι που θέσπισες το γάμο στην εδέμπτη θαλερά και ευλόγησες κατόπι με το θαύμα στην Κανά. Σι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Λιγάκι ησυχία παρακαλώ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού σε εσάς και να σας ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού σε εσάς και να σας δώσει ειρήνη. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε στο γάμο του Τάκη και της Σάρας και ο Θεός να σας ευλογήσει. Τώρα οι δύο νεόνυμφοι θα έρθουν εδώ μπροστά με τους γονείς τους. Θα ερχόσαστε από τον αριστερό διάδρομο καθώς κοιτάζω εγώ και θα φύγετε από το δεξιό διάδρομο όπως κοιτάζω πάλι και η πόρτα δεξιά.